είναι ένα ιδιαίτερο ρευστό τοπίο, διότι καταρχήν δεν έχει αποτυπωθεί τι ακριβώς προσέθεσε στην πραγματικότητα επί του πεδίου η Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου. Αν δηλαδή, τι είχαμε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου, είχαμε να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις στη Λιβύη κατά κύριο λόγο η Ρωσία και κατά δεύτερο, πολύ δεύτερο λόγο η Τουρκία. Ένα δίδυμο το οποίο αποτελεί μια παραδοξότητα στις διεθνείς σχέσεις. Γιατί ενώ υποστηρίζουν δύο αντίπαλες πλευρές, συνεργάζονται ώστε να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα της παρέμβασης στην περιοχή. Τι θέλω να πω με αυτό. Έγινε η Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου. Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί εμπάργκο όπλων προς τις δύο αντίπαλες πλευρές και να επιτηρηθεί η εκεχηρία. Δεν έχουμε όμως κάποια μεθόδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι η Τουρκία είναι σε ένα μετέωρο βήμα, δεν έχει και αυτή καταλάβει αν κέρδισε ή έχασε από τη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου, αν δηλαδή δυσκόλεψαν τα σχέδιά της για να επέμβει στην Λιβύη. Τώρα, η επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη, αυτή καθ' αυτή, συνδέθηκε εξ αρχής με το τουρκολιβικό σύμφωνο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Θα έλεγα ότι έχει και κάποιο άλλο νόημα η παρουσία της Τουρκίας στην Τρίπολη. Έχει το νόημα της ανταλλαξιμότητας. Δηλαδή, αν ενοχλεί η παρουσία μου τη Γαλλία, την Ιταλία και κάποιες γειτονικές χώρες στη Λιβύη, τι μου δίνετε στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην σας δημιουργώ προβλήματα. Το γνωστό παζάρι, δώστε μου κάτι άλλο για να σας δώσω αυτό. Ακριβώς. Άρα, επομένως, η Τουρκία ανοίγει με έτοπα, μπαίνει σε όλα μέσα και ναι, μετά αρχίζει το παζάρι. Προσοχή. Μπαίνει μέσα υπό τον έλεγχο και υπό την άδεια και υπό το πράσινο φως της Ρωσίας. Πάρτε παράδειγμα τη Συρία. Σωστά. Ο τουρκικός στρατός είναι παρόν στην πόλη του Αφρίν και έχει φυλάκια στην πόλη του Ιντλίμπ και έχει καταλάβει ένα μικρό κομμάτι της ζώνης ασφαλείας που αρχικά ήθελε να δημιουργήσει ο Ερντογάν στην τουρκοσυριακή μεθόριο. Όλα αυτά γίνονται με τη συγκατάσταση και την ενοχή της Μόσχας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, μην δίνουμε στην Τουρκία μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι έχει. Ποιος είναι ο ρόλος της? Για ποιο λόγο η Ρωσία, ενώ είχε τον πρώτο και έχει, το, όπως λέτε και συμφωνώ μαζί σας, τον πρώτο ρόλο στη Λιβύη, βάζει στο παιχνίδι και την Τουρκία? Για είναι ποιο πολύ λόγο, απλό δηλαδή, γιατί βάζει στο παιχνίδι στην Τουρκία. Ο ίδιος λόγος που το έκανε και στη Συρία, την ορθεί να κάνει το ίδιο και στη Λιβύη. Όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν τριβές έως συγκρούσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δυτικών δυνάμεων από την άλλη, με τους δυτικούς συμμάχους της Τουρκίας να μην θέλουν να αποδεχτούν μια ιδιαίτερη τουρκική ατζέντα, τι κάνει η Ρωσία? Ικανοποιεί μικρό μέρος αυτών που δεν θέλουν να δώσουν οι δυτικοί στην Τουρκία και έτσι βαθαίνει το ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ. Άρα ο στόχος της είναι να τραβήξει την Τουρκία προς το μέρος της και να την αποκόψει από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σχέδιο είναι αυτό. Κοιτάξτε, η ρωσική εξωτερική πολιτική, όπως και η σοβιετική στο παρελθόν, διακρίνονται για τον ομό ρεαλισμό τους. Δεν νομίζω ότι φτάνει μέχρι εκεί η πρόθεση των Ρώσων. Τους αρκεί να υπάρχουν προβλήματα εντός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, δεν επιδιώκουν ρήξη ή ανατροπή συμμαχιών για την Τουρκία. Συντηρούν την Τουρκία ως ρόλο, ως δύναμη που εσωτερικά δημιουργεί προβλήματα εντός του ΝΑΤΟ. Τώρα, η ελληνική εξωτερική πολιτική γενικά, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης γενικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μειώσει τις επαφές με τη Ρωσία. Το πολιτικό σύστημα στο παρελθόν, παρόλο που ανήκει στη Δύση και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ο παλαιότερος και τα λοιπά έλεγε ανήκουμε στη Δύση, αλλά είχε άριστες σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες και με τη Ρωσία. Εμείς σήμερα με την Ρωσία περίπου δεν λέμε και καλημέρα, δηλαδή με τον πρώτο παίχτη, με αυτόν που ρυθμίζει τις εξελίξεις, δεν έχουμε τόσο επαφή όσο είχαμε στο παρελθόν, άσχετα αν ανήκαμε στη Δύση. Ναι, αυτό είναι σωστό? Ότι είναι πιο μειωμένες οι επαφές είναι, αλλά νομίζω η χειρότερη στιγμή στις ελληνορωσικές σχέσεις που ήταν με την απέλαση των Ρώσων διπλωματών το καλοκαίρι του 2018 κατά κάποιον τρόπο επουλώθηκε με την μετέπειτα επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα. Θα έλεγα ότι οι σχέσεις αυτή τη στιγμή διανύουν μια ψυχρή περίοδο ομαλότητας.
Η Ελλάδα ορθώς έχει επικεντρωθεί στη συνεργασία και στην προσέγγιση με όλες τις δυνάμεις της περιοχής που είναι δυσαρεστημένες από την, παρεμβατική πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μιλάω για τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ. Το ότι η Ρωσία είναι μεγάλη δύναμη και ότι με όλες τις μεγάλες δυνάμεις πρέπει μια χώρα να διατηρεί καλές σχέσεις, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει και για το πώς εκτιμούν την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως εναλλακτικοί σύμμαχοι και εταίροι ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στη Μόσχα. Για διαφορετικούς λόγους επενδύουν οι μεγάλες δυνάμεις στην Τουρκία, για διαφορετικούς εμάς. Είναι γνωστό ότι η Άγκυρα από τη στιγμή που έχει καταλάβει ότι υπάρχουν κοιτάσματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθεται και να μας κοιτάζει να τα εκμεταλλευόμαστε εμείς. Άρα προσπαθεί να επεκταθεί, σπρώχνει δηλαδή τον εαυτό της προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κάποιος πρέπει να της βάλει ένα φράγμα, διότι αλλιώς θα συνεχίσει να το κάνει. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα όσα διαμηνεί ο Αμερικανικός παράγων, ο οποίος στηρίζει με προσεκτική διατύπωση τη διεθνή νομιμότητα και την προσέγγιση του διεθνούς δικαίου, όμως στο τέλος της μέρας το νόημα που βγαίνει είναι ευρύτερα. Ναι, άρα επομένως εμείς ποια πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας η αντίδραση της ελληνικής πολιτείας πάνω σε αυτές τις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας? Νομίζω η τακτική που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ψυχραιμία, αιμονή στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και μια ρεαλιστική, αν θέλετε, θέση παραπομπή σε διεθνές δικαστήριο των ελληνοτουρκικών διαφορών, της μόνης διαφοράς που αναγνωρίζουμε, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας, χωρίς να υπάρχουν ούτε μεγάλες προσδοκίες ούτε όμως και φοβικά σύνδρομα. Γιατί έχουν η παραπομπή στη Χάγη ή σε μια διεθνή διατησία. Στη Χάγη μόνο για την υφαλοκρηπίδα. Μόνο για την υφαλοκρηπίδα έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα περιχαρακό σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι είναι η μαγική λύση που θα λύσει τα πάντα και υπάρχει το στρατόπεδο αυτών που λένε «Μα τι έχουμε να διαπραγματευτούμε, εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, μόνο η Τουρκία διεκδικεί». Ναι. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύντομα. Όμως αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας και η ενδεχομένως υπερβολική ψυχραιμία εκ μέρους της ελληνικής πλευράς για να μην γίνει θερμό επεισόδιο, μήπως είναι σε οδηγεί πιο σίγουρα στο θερμό επεισόδιο, δηλαδή η υποχωρητικότητα έχει όρια? Νομίζω ότι όλες τις πληροφορίες και όλο το ρεπορτάζ λένε ότι τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, με αποκορύφωμα την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα που έχει αποστείλει η Ελλάδα στους εταίρους τους και κατεξοχήν στην Ουάσιγκτον είναι ότι αν παραβιαστούν κυριαρχικά τις δικαιώματα, θα αντιδράσει όπως αντιδρά μια χώρα που δέχεται εισβολή στο έδαφος της. Αυτό που λένε πολλοί αναλυτές, ότι πρέπει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ και να ενημερώσουμε για τις συντεταγμένες τα Ηνωμένα Έθνη και να επεκτείνουμε το ανεφέρετο δικαίωμά μας στα 12 μίλια άμεσα, που το λένε πάρα πολύ ότι άμεσα πρέπει να γίνει, σας βρίσκει σύμφωνο? Είμαι της λογικής άσπρου μαύρου, δηλαδή δεν έχει σημασία τόσο να δώσεις τις συντεταγμένες όσο αφού τις δώσεις να έχεις τη βούληση και τη δυνατότητα να προασπίσεις τα ζωτικά σου συμφέροντα και να έχεις προφανώς άμα τις δώσεις μετά πρέπει να το υποστηρίξεις και να έχεις γύρω σου την μεγίστη δυνατή σύμπλευση και στήριξη από άλλες χώρες. Να μην εμφανιστείς δηλαδή πολιτικά απομονωμένος. Ναι, δηλαδή μου δημιουργείται η αίσθηση ότι η Τουρκία, που την εμφανίζουν τόσο πολύ ότι υπεροπλία κλπ, νομίζω ότι φοβάται την Ελλάδα και ότι δεν θα δημιουργήσει εύκολα θερμό επεισόδιο. Αν δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι λίγο πιο σκληρή, δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα ρισκάρει κάτι τέτοιο. Απλώς βλέπει τις αντιδράσεις μας και ανάλογα ενεργεί. Κοιτάξτε, στην Τουρκία υπάρχει και ένα κομμάτι εσωτερικής κατανάλωσης.
της πατριωτικής και εθνοκαπηλικής ρητορικής. Σας θυμίζω ότι εταίρος του κυρίου Ερντογάν είναι το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα με χαπέ του Μπαχτσελή. Σας θυμίζω ότι ο Ερντογάν διανύει μια πολύ δύσκολη εσωτερική περίοδο, η οικονομία δεν πάει καλά. Οι παλιοί του κομματικοί σύντροφοι, Νταβούτογλου, Γκιούλ, Μπαμπατζάν, έχουν φύγει από το κόμμα του και έχουν δημιουργήσει νέα κόμματα. Και το αφήγημα του Ερντογάν είναι ότι η χώρα είναι ένα πολιορκημένο φρούριο από τους σταυροφόρους της Δύσης και εμείς είμαστε ένα πιόνι των σταυροφόρων της Δύσης. Δηλαδή, καμιά φορά η απαράδεκτη ρητορική του Τούρκου Προέδρου μας φύγει εμάς, αλλά αλλού στοχεύει πολλές φορές. Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Καπόπουλε, αναφερθήκατε και στο ρόλο των Αμερικανών προηγουμένως. Είχαμε την παρέμβαση του State Department, ναι, που ήρθε μία ημέρα, λίγες ώρες μετά και την επιστολή του Πομπέο. Θετικές στην εξελίξεις. Κυβέρνηση, ναι, θεωρούν πως είναι ικανοποιημένοι από όλες αυτές τις εξελίξεις. Πιστεύετε, το συμμερίζεστε αυτό, ότι αυτή η αλλαγή στάσης λειτουργεί θετικά? Σίγουρα, αλλά αμφιβάλλω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σήμερα τις παρεμβατικές δυνατότητες που είχαν τη νύχτα των ημείων το 1996. Δηλαδή, αν φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού ενός θερμού επεισοδίου, σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων. Βάζω ένα ερωτηματικό, τι αποτελεσματικότητα αποτρεπτική ως προς την πλευρά της Τουρκίας θα είχε, και γιατί από το 1996 μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Να μην πανηγυρίσουμε, να κρατάμε χαμηλά το πύχη των προσδοκιών, λέτε έτσι. Πέρασε λίγο στα ψηλά, αλλά δεν είδα κάποια αντίδραση της ελληνικής πλευράς τόσο έντονη. Πετάξαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Λέρο, σε ύψος 600 μέτρων, πάνω από βάσεις μας. Αυτό ήταν πολύ δυνατό γεγονός. Δεν έπρεπε να αντιδράσουμε πολύ έντονα, να ενημερώσουμε όλη την Ευρώπη, να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο ότι αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε? Πιστεύω ότι καταρχήν όλες οι ενέργειες που γίνονται, καταρχήν εγώ βρίσκω πολύ σωστό το ότι κρατάμε την ψυχραιμία μας τα τελευταία χρόνια και δεν ακολουθούμε την Τουρκία σε αυτή την θορυβώδη δημόσια ρητορική της έντασης. Το να κρατάς την ψυχραιμία σου είναι δείγμα αυτοπεποίθησης και ότι αισθάνεσαι ασφαλής. Η Τουρκία τι κάνει με την υπέρτιση πάνω από την ελληνική στρατιωτική βάση στη Λέρο? Υπενθυμίζει, όλα αυτά μου δίνουν την αίσθηση ότι όλα η Τουρκία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να μην μπορεί να αποφύγει μια συνολική παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας ή μια συζήτηση για το συνυποσχετικό με την Ελλάδα. Γιατί τι σημαίνουν οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικές στρατιωτικές βάσεις στα Δωδεκάνησα? Την πάγια τουρκική θέση ότι τα Δωδεκάνησα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με όσα ορίζει η Συνθήκη των Παρισίων του 1948, που μας κατηγορεί η Τουρκία ότι την έχουμε παραβιάσει. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Τούρκου, του Χουλουσί Ακάρα, κύριε Καπόπουλε, αναφέρθηκε στα νησιά ζητώντας την αποστρατικοποίησή τους και έκανε μάλιστα λόγο και για παραβίαση των συμφωνιών από την πλευρά της Ελλάδας. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, υπάρχουν τρεις συμφωνίες που επικαλείται η Τουρκία. Υπάρχει η Συνθήκη της Λοζάνης, δύο μάλλον, που προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση για τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, μειωμένη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στοιχείων στη Μυτιλίνη και στη Σάμο, και υπάρχει η Συνθήκη των Παρισίων του 1948, η οποία προβλέπει πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι στρεψοδικία, διότι σε ό,τι αφορά τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και τον Άγιο Ευστράτιο, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936 είχε καταργήσει το καθεστώς των στενών στο οποίο υπάγονταν τα τρία αυτά ελληνικά νησιά που έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, και μάλιστα με τότε δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι η φίλη και σύμμαχος Ελλάς δικαιούται να οχυρώσει τα νησιά. Σε ό,τι αφορά δε τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, είναι αυτονόητο ότι την επαύριο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, λόγοι υψής της εθνικής ασφαλείας και προστασίας ακεραιότητας της χώρας, επέβαλαν την λήψη μέτρων προστασίας αυτών των νησιών. Δεν είναι η Ελλάδα, δηλαδή, που ξεκίνησε
την αλλαγή του καθεστώτος του Αιγαίου. Είναι η Τουρκία με την επιθετική της πολιτική. Μάλιστα. Άρα αυτό που επιδιώκει Άγκυρα με όλες αυτές τις δηλώσεις και είχαμε... Αυτό που επιδιώκει Άγκυρα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι να ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα, να διεκδικεί 100 για να πάρει 20 ή 30. Σίγουρα κερδισμένη θα βγει μέσα από αυτό. Δεν είναι αυτό... σίγουρο, γιατί είναι σε μια περιδίνηση. Αυτό επιδιώκει τουλάχιστον, γι' αυτό συνεχίζει όλες αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Ναι, δεν τις απευθύνει μόνο σε εμάς, βέβαια, τις προκλητικές δηλώσεις. Έτσι χαρακτηρίζεται η ρητορική της φόλης της ύλης. Έχουμε καλέσει το Χαφτάρ, όλοι κρίναν ότι ήταν πολύ θετική η επίσκεψη και πολύ, πολύ καλά διπλωματικά το χειριστήκαμε, αλλά είναι σίγουρο ότι αν επικρατήσει ο Χαφτάρ ή αν δεν επικρατήσει πλήρως, έχει πρώτο ρόλο σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας σε περίπτωση που γίνει η συμφωνία, το 90% ότι... της επικράτειας της χώρας, ναι, μάλλον. Είναι σίγουρο όμως ότι ο Χαφτάρ θα καταργήσει την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είμαστε σίγουροι? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι το εξής. Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν το Χαφτάρ, η Ρωσία, αλλά κυρίως οι αραβικές δυνάμεις, δηλαδή η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, δεν έχουν κανένα λόγο να επιτρέψουν στην νέα κυβέρνηση της Λιβύης, όταν και αν και αυτή σχηματιστεί, να γίνει χώρος επιρροής της Άγκυρας. Είναι ευθέως ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα των αραβικών δυνάμεων και συνιστούν ύψιστο κίνδυνο εθνικής ασφαλείας για τα συμφέροντα της Αιγύπτου. Γιατί αυτοί που κυβερνούν στην Τρίπολη είναι πολύ κοντά στην μουσουλμανική αδερφότητα, που είναι ο θανάσιμος αντίπαλος του καθεστώτος του στρατηγού Σίση στην Αίγυπτο, αλλά και του καθεστώτος Σαουδικής Αραβίας. Από τη στιγμή όμως που ο Χαφτάρ επηρεάζεται από τη Ρωσία και ελέγχεται από τη Ρωσία, αν η Ρωσία θέλει να κάνει το χατήρι της Τουρκίας, δεν επηρεάζεται μόνο από τη Ρωσία. Κύριος, δηλαδή, όμως από τη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, η Αίγυπτος έχει χερσαία σύνορα με τη Λιβύη. Αν η Αίγυπτος έχει αντιρρήσεις, και πού τις έχει, για την τουρκο-λιβική συμφωνία, αυτές οι αντιρρήσεις θα μετρήσουν. Περισσότερο από ό,τι θα μετρήσει η άποψη της Ρωσίας. Δεν είναι διμερές θέμα. Δεν είναι... Η Τουρκία δεν συναντά μόνο στο δρόμο της και στις φιλοδοξίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Συναντά μια σειρά από δυνάμεις, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και άλλες πολλές χώρες. Και όσον αφορά εκεί στην Λιβύη, κύριε Καπόπουλε, τι γνωρίζουμε έτσι, για τον έλεγχο του, για το πετρέλαιο, στο πετρέλαιο αναφέρομαι. Επί του παρόντος είναι κλειστές οι στρόφιγγες. Κλειστές, έτσι. Και επί λέτε, του παρόντος υπάρχει εισηγεία σειρμάτου για τα επακόλουθα της συμφωνίας του Βερολίνου. Δηλαδή δεν βλέπουμε πουθενά κάποια εξέλιξη προς την κατεύθυνση την οποία ευχήθηκαν να πάνε τα πράγματα οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη. Μάλιστα. Και καταλήγοντας, κύριε Καπόπουλε, τι πιστεύετε εσείς, ποια είναι η αίσθησή σας, ότι η Τουρκία θα δοκιμάσει σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με τη δικιά μας φυσικά άποψη, γεωτρήσεις, και αν ναι, στο Καστελόριζο ή στη Νότια Ανατολική? Είμαστε στη φάση που απειλεί ότι θα ασκήσει αυτά τα οποία θεωρεί δικαιώματά της. Ναι, προφανώς σε αυτή δεν τη φάση είμαστε στη φάση που να υπάρχουν ενδείξεις που να μας πείθουν ότι έχει ξεκινήσει μη αντιστρέψιμη πορεία προς τέτοιες ενέργειες. Άρα το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, κύριε Καπόπουλε. Το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου είναι πάντοτε ανοιχτό, παρόλο που δεν πιστεύω ότι μέχρι στιγμής στο σχεδιασμό της Τουρκίας έχει μπει σχέδιο πρόκλησης θερμού επεισοδίου. Απλά όταν κρυμνοβατείς στα όρια της έντασης και του θερμού επεισοδίου, καμιά φορά χάνεις τον έλεγχο της κατάστασης. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην χαθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά, κύριε Καπόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.